Ένας πραγματικός χαμός γίνεται εδώ στο event, στην καινούρια ανάπλαση της δράμας. Πάμε όμως να μιλήσουμε με το πιο κατάλληλο άτομο για να μας πει μερικά πράγματα γι' αυτό. Είναι ο Παναγιώτης Καρυπίδης, είναι ο διοργανωτής του event. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Άρη. Αυτό το πράγμα δεν το περίμενα, δηλαδή στη δράμα, μια τέτοια εκδήλωση που έχει τόση ζωντάνια, νεολαία, κέφι, μουσική, skateboard, τα πάντα. Πες μας λίγα λόγια, πώς ξεκίνησα η όλη αυτή η ιδέα. Αυτό ξεκίνησε στα πλαίσια των ελευθεριών του Δήμου Δράμας και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Δράμας και το Δήμαρχο που ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο και εμείς σαν συνδιοργανωτές μαζί με μια ακόμα εταιρεία καταφέραμε και βοηθήσαμε να γίνει skate διαγωνισμός, BMX διαγωνισμός, graffiti art, ήρθανε καλλιτέχνες. Πραγματικά νιώθουμε τη θετική ενέργεια. Τόση νεολαία, βλέπεις νέους ανθρώπους, πάρα πολλούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και έρχονται σε τέτοιες εκδηλώσεις. Δηλαδή, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι η νεολαία στη δράμα θέλει να βλέπει τέτοια event. Και όχι μόνο, δεν ήρθαν μόνο από τη δράμα. Ήρθαν από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, ήρθαν παιδιά, ήρθαν από άλλες πόλεις, από Σέρες, από Καβάλα, από Ξάνθη, από Κομοτηνή. Δηλαδή, ήρθαν πάρα πολλές ομάδες και δεν περιμέναμε να έχει και τόσο μεγάλη προσέλευση αυτό το πράγμα. Πάντως ήρθαν οι καλύτεροι, ναι. Και έχουμε μαζί μας τον Βασίλη. Βασίλη από δράμα. Από δράμα. Και κάνει σκέιτ. Έκανα αρκετό καιρό, ναι. Αρκετό καιρό, δηλαδή, κάτσε, περίμενε. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 14. Και κάνει πόσα χρόνια? 1,5 και παύσεις. Αρκετό καιρό. Αρκετός δεν είναι. Εντάξει, είναι αρκετός. Δεν μου λες πώς το βλέπεις το επίπεδο? Το επίπεδο αρκετά καλό. Κανένα καλό αθλητή είδαμε? Αρκετούς προ και σπονσοραρισμένους. Πες τρεις. Δεν θυμάμαι τα ονόματα τους. Ο ένας είναι ο... Μεζές. Ο Μεζές δεν είναι εδώ. Είναι εδώ αλλά δεν κάνει σκέι. Αλλά είναι από τους καλούς. Είναι από τους καλούς. Okay. Εσύ τι κόλπα βγάζεις? Εγώ βγάζω τα πολύ απλά. Δηλαδή όλοι. Όλοι 180 flip. Θα πούμε το κλασικό, όταν λέμε όλοι εννοούμε όλοι. Έτσι. Θα το πούμε. Πρέπει να το πούμε. Μεγάλη μορφή. Φλωράκης λοιπόν, ζωντανή ιστορία του skate στην Ελλάδα, πάρα πολλά χρόνια, skater, κίνηση του skate, το lifestyle γενικότερα, πίσω από όλα ο Αλέξης. Αλέξη, ήρθαμε στη δράμα σήμερα για να κάνουμε τι? Βασικά έχουμε έρθει ένα group από Θεσσαλονίκη με το Pullman, ήρθαμε να ενισχύσουμε το event που κάνουν στη δράμα, το Ram the Spot. Είναι μια πολύ καλή κίνηση που γίνεται από το Δήμο Δράμας και από τα παιδιά που είναι εθελοντές και όλοι βοηθάνε. Στηρίζουμε τέτοιες κινήσεις πάντα. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ενθουσιαστεί γενικά από το χώρο που έχει φτιάξει η δράμα. Είναι από τις μοναδικές πόλεις που έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό χώρο για σκέιτ, για τένις, για μπάσκετ, παιδικές χαρές, γενικά για τους νέους της πόλης. Και φαίνεται ότι είναι από τις πόλεις που ενισχύουν τον αθλητισμό.
Αυτό να το τονίσουμε ότι πραγματικά θα έπρεπε αρκετές πόλεις της χώρας μας να μιμηθούν ακριβώς αυτό που ξεκινάει, που ξεκίνησε και η δράμα. Έτσι. Είναι ακριβώς ένα παράδειγμα το πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς κατάλληλα έναν χώρο της πόλης σου και να τον προσφέρεις στα παιδιά με τον καλύτερο τρόπο. Και να δίνεις υγεία και άθληση στην νεολαία μας. Πάνω απ' όλα. Ήρθατε οι Top Riders από Θεσσαλονίκη. Ναι. Εδώ, στα Riders, ήρθαμε να δείξουμε ικανότητες με το φεστιβάλ, όλα καλά. Εσύ δεν θα τρέξεις γενικά στους αγώνες, είσαι εκτός συναγώνη μου. The best trick. Okay. Μέχρι τι ώρα θα το τραβήξουμε, μέχρι να ανοιχτώσει. Και καλά, 9, αλλά παραπάνω, όσο πάει. Όσο πάει, όσο βαστάμε. Ένας από τους πολύ καλούς αθλητές στο BMX, στο Flatland, είναι και ο Αλέξης Αλεξανδρίδης, ο οποίος ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, τον προσκάλεσαν για να δώσει ένα show. Έτσι καταλάβαμε. Ναι, εκτός από πούμε BMX Flatland σκηνή, ωραία πολύ δράμα, είχαμε κάνει ένα show εδώ πέρα και είδαμε και τους σκετάβες και το BMX κιόντες και το σκετ κιόντες, πολύ ωραία event, μπράβο, μαγάλη του χρόνου να γίνει κάτι αντίστοιχο.